Στη Βεργίνα βρισκόμαστε με τον καθηγητή Αγγλικών, τον Κώστα Μιχαλόπουλο. Κώστα, γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ποια ήταν η αφορμή της παρουσίας μας σήμερα εδώ στην αρχαία Βεργίνα? Αφορμή είναι ο θόρυβος που δημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό σχετικά με τον τάφο που βρέθηκε στην Αμφίπολη, ότι δηλαδή ίσως είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλό είναι κάποια πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους και να δούμε πού θεωρούν οι ιστορικοί και αρχαιολόγοι ότι βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ελλάδα, αν βρίσκεται στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες και οι Μακεδόνες και ειδικά ο Μέγας Αλέξανδρος πίστευαν στην ιερή παράδοση που ήθελε. Τους νεκρούς βασιλείς να επιστρέφουν στα πατρώα εδάφη. Δηλαδή να θάβονται εδώ ακριβώς στις αρχαίες Αιγαίες, δηλαδή στη σημερινή Βεργίνα, δίπλα στους συγγενείς τους. Εάν επέστρεψε στην Ελλάδα τότε ετάφη εδώ και μόνο εδώ στη Βεργίνα. Η Αμφίπολη σίγουρα είναι ένας τεράστιος τάφος. Εκεί δολοφονήθηκε η Ροξάνη και ο γιος του Αλεξάνδρου από τον Κάσανδρο. Αλλά μεγάλοι τάφοι υπάρχουν και αλλού. Υπάρχει και στο Αρκωτικό Πέλας. Ολόκληρο το χωριό του Νέου Προδρόμου είναι χτισμένο πάνω σε τύμβο, που λένε πολλοί. Μεγάλος τύμβος υπάρχει στην Κυψέλη. Το θέμα είναι ότι ο χρησμός έλεγε ότι ο βασιλιάς έπρεπε να ταφεί εδώ και μόνο εδώ, στις αρχαίες Αιγαίες, στην Βεργίνα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο εδώ στην Βεργίνα για το οποίο πιστεύουμε ότι βρίσκεται και ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Το πιο πιθανό σημείο και αυτό για το οποίο λένε οι περισσότεροι εδώ και όχι μόνο ότι βρίσκεται, είναι εδώ αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από το αρχαίο ανάκτορο το οποίο αναστηλώνεται, ακριβώς απέναντι από το σημείο που δολοφονήθηκε, το αρχαίο θέατρο εδώ που δολοφονήθηκε ο Φίλιππος και έγινε βασιλιάς ο Αλέξανδρος. Πρόκειται για τούμπα. Άλλα σημάδια που δείχνουν ότι ίσως υπάρχει τύβος εδώ είναι ότι είναι το μόνο σημείο στο οποίο υπάρχουν βελανιδιές. Σε κανένα άλλο σημείο στην περιοχή δεν υπάρχει αυτό το ιερό για τους Μακεδόνες δέντρο. Μπροστά ακριβώς υπάρχει η εκκλησία, το οποίο ίσως δείχνει ότι υπήρχε αρχαίος ναός όπως υπήρχε σε κάθε τύμβο. Επίσης σημαντικό είναι ότι η αρχαία νεκρόπολη έφτανε μέχρι αυτό το σημείο. Σίγουρα ο Αλέξανδρος θα ήθελε να ταφεί στο πιο ψηλό σημείο, δίπλα από το ανάκτρο στο οποίο έπαιζε μικρός και αγαπούσε τόσο πολύ, δίπλα από το θέατρο που έγινε βασιλιάς και σίγουρα πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους συγγένειες του είχε. Εάν επέστρεψε τελικά ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ελλάδα και τήρησε την ιερή παράδοση, βρίσκεται θαμμένος εδώ. Εδώ ακριβώς μπορεί να αναγνωρίσει. Το γεγονός ότι πιστεύουν αρκετοί εδώ στη Βεργίνα και όχι μόνο και στην περιοχή ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται εδώ, αποδίδεται και από κάποιους συγγραφείς? Δηλαδή υπάρχουν βιβλία στα οποία αναφέρεται αυτό το θέμα? Υπάρχουν βιβλία, υπάρχει Έλληνας συγγραφέας ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Αλέξανδρος ήξερε ότι μετά το θάνατό του οι στρατηγοί θα θέλαν να κρατήσουν το σώμα του. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μάτης Αρίστανδρος είχε δώσει χρησμό ότι όποιος κρατήσει το σώμα του Αλεξάνδρου, γιατί η ψυχή του ζούσε, έλεγε, έλεγαν οι θεοί ότι θα έχει μόνιμη ευτυχία και θα ήταν αίτητος. Έτσι όλοι θέλαν να κρατήσουν το σώμα του. Το ξέρω αυτό ο Αλέξανδρος πριν πεθάνει και είχε κανονίσει ο ίδιος να μεταφερθεί μυστικά το σώμα του εδώ. Άλλοι λένε ότι οι φίλοι που του είχαν απομείνει, ο νέαρχος και τα λοιπά, αφεστίνος είχε πεθάνει, κανόνισαν οι ίδιοι να μεταφερθεί το σώμα του εδώ για να τηρηθεί η ιερή παράδοση. Άρα πολλοί λοιπόν το πιστεύουν για αυτό το λόγο. Υπάρχει άλλος συγγραφέας επίσης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο τάφος του Φιλίππου είναι στην ουσία ο τάφος του Αλεξάνδρου. Και αυτό γιατί το χρυσό περιλέμιο, ο θώρακας και το σπαθί υποστηρίζει ότι ήταν δώρα τα οποία δόθηκαν στον Αλέξανδρο. Άρα είναι μεταγενέστερα του Φιλίππου και είναι του Αλεξάνδρου. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει ο ίδιος ότι ο τάφος είναι του Αλεξάνδρου. Αυτά πιστεύουν κάποιοι. Σε ποιες άλλες περιοχές εκτός της Ελλάδος θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ο τάφος του? Έχουν υποθεί πολλά. Τα πιο βέβαια είναι μία. Ελληνίδα αρχαιολόγος έκανε αρκετά χρόνια ανασκαφές στην όαση Σίουα στην Αίγυπτο. Έχει γράψει και βιβλίο και υποστηρίζει ότι βρήκε μέσα αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου. Ένας τεράστιος τάφος, 500 τετραγωνικά μέτρα και εκείνος. Βρήκε κάποια, πέτρινα λιοντάρια, βρήκε οχτάκτινα αστέρια και μία επιγραφή που ήταν αφιερωμένη στον Αλέξανδρο. Και έλεγε ότι κάποιος μετέφερε το σώμα του, το οποίο ήταν ελαφρύ σαν μικρή ασπίδα και το έθαψε εκεί. Υπάρχει ακόμη και μία άγια τοιχογραφία με τον Αβάση Σόης που τον δείχνει τον Αβάση Σόης τον Άγιο να
προσκυνάει το νεκρό σώμα του Αλεξάνδρου σε εκείνο το σημείο. Άλλα σημεία είναι φυσικά η Αλεξάνδρεια. Γνωρίζουμε από όχι η δική μας. Όχι η δική μας. Όχι η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Καλά θα ήταν, αλλά η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι συγγραφείς λένε ότι όταν πέθανε ο Αλέξανδρος το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα, ταριχεύτηκε το σώμα του και μετά από 2 χρόνια ξεκίνησε ο Αριδαίος να το μεταφέρει, κατά μερικούς να το μεταφέρει στην Νόα Σισιούα, κατά άλλους να το μεταφέρει εδώ στη Βεργίνα. Ο Πτολεμαίος ο πρώτος πήρε στρατό, βρήκε την άμαξα, τη χρυσή άμαξα που μετέφερε στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας και έκλειψε ουσιαστικά το νεκρό σώμα του Αλεξάνδρου, το μετέφερε στην αρχή στη Μέμφυδα, νότια του Κάιρου σήμερα, και αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Εκεί τον ανακήρυξε Θεό, ο Πτολεμαίος Β ίδρυσε τάγμα ιερέων για να λατρεύουν το Θεό, πια Αλέξανδρο, και ξέρουμε ότι πλήθος πιστών τον προσκυνούσαν. Και εδώ τώρα εμπλέκεται ακόμη περισσότερη ιστορία, γιατί ξέρουμε ότι όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες τον προσκυνούσαν, το θεωρούσαν τιμή τους. Από τον Τραϊανό, τον Πομπείο, τον Ιούλιο Κέσσαρο, τον Οκταβιανό Αύγουστο, ο οποίος μάλιστα σκύβοντας για να τον φιλήσει το σκήνομά του, έσπασε τη μύτη, λένε. Ο Καλιγούλας του έκλεψε την ασπίδα. Η Κλεοπάτρα είχε πάει και λένε ότι πήρε χρυσό από τον τάφο του γιατί αντιμετώπιζε προβλήματα. Το θέμα είναι το 215 ο Καρακάλας κλείνει τον τάφο. Αλλά φυσικά υπήρχε μαυσολείο στο οποίο πηγαίναν αρκετοί για να το προσκυνήσουν. Στα τέλη του 4ου αιώνα χάνονται τα ίχνη του μαυσολείου. Άρα, ή καταστράφηκε γιατί τότε ήταν η έναξη του χριστιανισμού και ο φανατικός ας πούμε όχλος κατέστρεφε κάποια πράγματα, άλλες εποχές τότε, κατέστρεψε τις βιβλιοθήκες, κατέστρεψε το μαυσολείο. Άρα, ή καταστράφηκε εκεί το μαυσολείο ή κάποιοι το κρύψανε σε ασφαλές μέρος. Άλλοι πάλι αναφέρουν ότι την ίδια χρονική στιγμή που εξαφανίζεται το σώμα του Αλεξάνδρου, εμφανίζεται δίπλα ακριβώς στο μαυσολείο του το σώμα του Αγίου Μάρκου, ο οποίος όμως, αναφέρουν τρεις χριστιανικές πηγές, ότι πέθανε το 68 μετά Χριστόν και μάλιστα το σώμα του κάηκε. Επίσης οι χριστιανοί δεν τα ρίχευαν τους νεκρούς, άρα πώς γίνεται όταν εξαφανίστηκε το σώμα του Αλεξάνδρου να εμφανίζεται δίπλα του το σώμα του Αγίου Μάρκου. Έτσι πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί λένε ότι για να σώσουν οι χριστιανοί το σώμα του Αλεξάνδρου, για να το προστατεύσουν, το βάφτισαν Άγιο Μάρκο. Το 827 δύο Βενετοί έμποροι κλέβουν το σώμα του Αγίου Μάρκου και το μεταφέρουν στη Βενετία. Άρα πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί λένε ότι ίσως βρίσκεται στη Βενετία, στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Και η τελευταία εκδοχή είναι ότι οι Ρωμαίοι, επειδή φοβόταν τον Αλέξανδρο τότε, αφού τον προσκυνούσαν ως 13ο ή ως δεύτερο θεό, ένιωθαν δηλαδή ότι η εξουσία τους κινδύνευε, κάτι αντίστοιχο με τους Ρωμανόφ και το σοβιετικό καθεστώς, γι' αυτό κλέψανε οι ίδιοι, μετέφεραν οι ίδιοι το σώμα του στο Βατικανό. Άλλωστε για το Βατικανό λένε ότι αν ανοίξουν τα άδυτα του Βατικανού θα αλλάξει η ιστορία. Κλείνοντας τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα την προσωπική σου άποψη. Δηλαδή, πού πιστεύεις εσύ ότι βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Ναι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια, ίσως και το μεγαλύτερο, και όνειρο ζωής πολλών. Η αλήθεια είναι ότι εάν κάποια στιγμή με τον Α ή Β τρόπο, με δόλο ή με ένα ελιγμό του Αλεξάνδρου ή των φίλων του, μεταφέρθηκε το σώμα του εκτός Βαβυλώνας και Αιγύπτου, τότε σίγουρα βρίσκεται εδώ στη Βεργίνα, στις αρχαίες Αιγαίες. Αν όχι, τότε ή είναι στην Αλεξάνδρεια, ή στη Ρώμη, ή στη Βενετία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.